Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας και εσείς βλέπετε ακόμη ένα βίντεο στο οποίο κάνουμε unboxing. Θα ανοίξουμε κάτι για το οποίο εγώ περίμενα πάρα πολύ καιρό, ούτως ώστε να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα και να έρθει. Βέβαια, για να σας πω την αλήθεια, τα χρησιμοποιώ και αρκετό καιρό. Άρα έχουμε ένα κενό ανάμεσα στο unboxing και στην άποψη που θα σας πω στο τέλος του βίντεο. Ωστόσο, θα κάνουμε unboxing τα συγκεκριμένα ακουστικά, που είναι τα ακουστικά της Huawei, τα FreeBuds Pro, τα οποία έχω και χρησιμοποιώ όπως σας είπα. Και θα σας πω στο τέλος του βίντεο και την άποψή μου. Εσείς ωστόσο, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο κανάλι εδώ πέρα, να πατήσετε εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε τις ειδοποιήσεις για κάθε βίντεο που ανεβαίνει κάθε Κυριακή πρωί, περίπου γύρω στις 10. Πάμε ωστόσο να προχωρήσουμε στο unboxing, ούτως ώστε να δούμε τη συσκευασία και τι κρύβεται από μέσα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σκίσουμε τη συσκευασία, γιατί θέλω να τα βγάλω πώς και πώς για να τα φορέσω και να τα χρησιμοποιήσω. Έχουμε εδώ το απαραίτητο κοπίδι. Η συσκευασία σαν συσκευασία, όπως τη βλέπετε, είναι αυτήν εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ μικρή. Οι βασικές πληροφορίες που έχει κάθε φορά, τίποτα περισσότερο. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα κλασικά ανοίγουν έτσι, δεν έχει να σύρουμε κάτι. Από εδώ, από ό,τι βλέπετε, είναι άδειο και είναι αυτό εδώ πέρα, Keep the metal contacts clean. Δεν λέει κάτι άλλο, αν το δείτε δηλαδή εδώ πέρα, λέει μόνο αυτό. Άρα, το τραβάμε από εδώ, γιατί γι' αυτό είναι φτιαγμένο το συγκεκριμένο, για να μπορούμε να το βγάζουμε. Αν το ανοίξουμε αυτό, δεν έχει κάτι άλλο. Αλλά θα το δούμε από μέσα. Εδώ έχει το σηριακό ρυθμό της συσκευής. Είναι αυτό εδώ όπως βλέπετε και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει τα ακουστικά, το καλώδιο για τη φόρτιση και τα έγγραφα. Άρα το ανοίγουμε από εδώ. Βέβαια δεν είναι ό,τι πιο εύκολο. Είναι έτσι. Βγάζουμε τα έγγραφα. Α, εδώ έχει και τα ear tips ή τέλος πάντων τις άκρες σιλικόνης, όπως λέγονται στα αγγλικά. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα όπως μπορούμε να δούμε. Το καλώδιο είναι USB-C. Όπως έχω ξαναπεί, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο ότι αυτά πλέον είναι όλα με USB-C, για να αρχίσουμε να έχουμε ένα καλώδιο και να μην χρειάζεται να κουβαλάμε 15 καλώδια για κάθε διαφορετική συσκευή. Έχουμε αυτά εδώ πέρα τα ζευγάρια σιλικόνης για να φορέσουμε στο ακουστικό, ούτως ώστε να ταιριάζει καλά στο αυτί μας. Και αν το δείτε, αν το πιάσει, να σας τα βάλω εδώ, αν το πιάσει η κάμερα, δείτε λίγο πώς είναι τα ακουστικά αυτά από μέσα. Έχουν αυτό το πλαστικό που έχει τις τρυπούλες. Πρώτη φορά βλέπω να έχουμε τέτοια πλαστικά, δείτε το και από κάτω δηλαδή, για να έχετε μια εικόνα, γιατί όλα τα υπόλοιπα συνήθως, εδώ που βλέπετε το άσπρο αυτή τη στιγμή, είναι κενά. Άρα δεν έχουμε κάποιο εμπόδιο να το πέτσει. Τώρα για ποιο λόγο προκύπτει το συγκεκριμένο, δεν είναι κάτι που το γνωρίζω για να μπορέσω να σας απαντήσω. Τα εγχειρίδια, εντάξει, οκ, okay, τίποτα το τρομερό, στην ακρούλα και πάμε να τα ανοίξουμε. Αυτά λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, γιατί πήρες και αυτά, αφού πήρες και τα άλλα, τα FreeBuds 3i. Η αλήθεια είναι ότι κανονικά και αρχικά αυτά ήταν τα ακουστικά που ήθελα να πάρω. Αλλά τα άλλα μου τα δώσανε, γιατί δεν τα αγόρασα, για να σας πω την αλήθεια, μου τα δώσανε δώρο με το ρολόι. Αυτά πήγα και τα αγόρασα γιατί η αλήθεια είναι ότι τα περίμενα να βγούνε και με το που βγήκανε, αφού έπαιξα το κατάστημα και τους πήρα 15.000 τηλέφωνα, τα φέρανε. Να βάλω εγώ και το κινητό εδώ για να το δούμε, γιατί θα προσπαθήσω να σας κάνω και την σύνδεση. Όπως τα βλέπετε εδώ βασικά, να κάνουμε μια πρώτη περιήγηση, είναι η συσκευασία αυτήν. Πλησιάζουν πάρα πολύ στη συσκευασία που έχουμε στα άλλα τα ακουστικά, τα FreeBuds, τα 3. Από εδώ είναι το κουμπάκι, αν μπορούμε να το δούμε, το οποίο πατάμε συνεχόμενα για να κάνουμε είτε reset στα ακουστικά και στη συσκευή και στη σύνδεση με το κινητό για να κάνουμε επανασύνδεση, είτε να πατήσουμε για να κάνουμε κάποια άλλη λειτουργία που μπορεί να χρειάζεται. Δεν έχει κάτι άλλο παρά μόνο το λαμπάκι εδώ από κάτω που μας δείχνει ότι η συσκευή φορτίζει. Και από δίπλα έχουμε την υποδοχή της θύρας USB-C,
που από εδώ φορτίζει. Σαφώς υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση, θα τα πούμε αμέσως μετά. Ανοίγοντάς το, έχουμε αυτήν εδώ την εικόνα. Αναβοσβήνει κόκκινο το λαμπάκι από ό,τι βλέπετε και εσείς. Τα ακουστικά είναι αυτά εδώ, έχουν αυτό εδώ πέρα το μαύρο και μέσα είναι τοποθετημένα. Φήμες λένε, γιατί έτσι έχω ακούσει online, έτσι έχω ακούσει στα βίντεο που έχω δει και έτσι έχω διαβάσει, ότι αυτά τα ακουστικά είναι δύσκολο να βγουν. Ας κάνουμε αρχικά ένα πρώτο τεστάκι, κουνώντας το έτσι, δεν πέφτουνε. Ξεκινάμε με ένα θετικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι περισσότεροι λένε ότι δεν μπορούν να τα βγάλουνε. Δεν βλέπω κάποια δυσκολία στο συγκεκριμένο. Βγήκανε πάρα πολύ εύκολα. Δεν έχω καταλάβει βέβαια πού την βλέπουν όλη τη δυσκολία. Ίσως αν είναι έτσι και πάνε να τα βγάλουν έτσι, να τους δυσκολεύει. Ναι, οκ. Okay. Δεν έχει όμως, δηλαδή αν το πιάσετε έτσι κατευθείαν βγαίνει. Δεν δημιουργεί κάποιο θέμα. Η συσκευή από μέσα της φόρτισης, η συσκευασία δηλαδή, είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε. Έχει αυτά τα pins σε αυτό το σημείο και έχει και από μέσα κάποια άλλα που δεν φαίνονται τώρα ακριβώς, που φορτίζουν τα ακουστικά. Είναι αυτό εδώ. Και όσον αφορά τα ακουστικά, να σας τα βάλω και εδώ για να τα δείτε, είναι έτσι ακριβώς. Δεξί-αριστερό και έχουμε τα εξής. Εδώ πέρα έχουμε τρία μικρόφωνα. Ένα, δύο και ένα που είναι κρυμμένο εδώ πέρα. Αυτά βοηθάνε και στην ενεργεία κύρωσης του ρύβου που έχουν τα ακουστικά για να μπορούν να μειώνουν τη φασαρία που προσλαμβάνουν, να το πω έτσι, στα αυτιά μας. Εδώ από κάτω είναι τα pins που ακουμπάνε στη θήκη για να φορτίζουν. Και εδώ πέρα μέσα είναι κρυμμένος και ο αισθητήρας εγκύτητας, να το πω έτσι, που καταλαβαίνουν τα ακουστικά ότι τα έχουμε φορέσει ή όχι. Και θεωρητικά δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ πέρα μέσα κρυμμένα έχει τον αισθητήρα αφής για να μπορούν τα ακουστικά να καταλαβαίνουν το άγγιγμα που εσείς κάνετε σε αυτά και να ξεκινάνε να ενεργοποιούν διάφορες ενέργειες, να απαντάτε κλήσεις, να τερματίζετε κλήσεις, να ξεκινάμε τη μουσική, να χαμηλώνουμε τον ήχο, να ενεργοποιούμε την ακύρωση του θορύβου, τα πάντα. Και αυτό εδώ. Αυτό για να βγει, απλά το τραβάμε. Δείτε το πως είναι και από εδώ. Είναι αυτό εδώ λοιπόν. Και όταν θέλουμε να το βάλουμε, απλά το πιέζουμε. Σε αυτά βέβαια, αν το δείτε όλα τα ακουστικά, έχουν αυτά εδώ πέρα σαν μια προεξοχή, να το πω έτσι. Σηκώνεται λίγο για να μπορέσει να πιάσει καλύτερα. Άρα λοιπόν, το παίρνουμε, το πιέζουμε και το κάνουμε. Είναι τετραγωνισμένα. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό στο οποίο πατάει και η Huawei. Γιατί ναι μεν είναι παρόμοια με όλα τα υπόλοιπα της αγοράς, διαφοροποιούνται, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον είναι παρόμοια, διαφοροποιούνται ωστόσο κατευθείαν εδώ, γιατί αυτό είναι κυβικό. Είναι cubic, όπως το λέει και η Huawei στην παρουσίασή της. Η εταιρεία σαν εταιρεία υποστηρίζει ότι αυτά είναι πάρα πολύ καλά, γιατί παρέχουν ενεργεία κύρωσης θορύβου μέχρι 40 dB. Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, έχουμε το εξής. Έχουμε αναακουστικό 55 mAh μπαταρίας. Το ελάχιστο λέει η εταιρεία, εμείς θα μείνουμε στο 55 mAh. Η θήκη φόρτισης είναι στα 580 mAh. Και όσον αφορά την αναπαραγωγή μουσικής, εδώ το χωρίζει σε εξής σχετικά με τις πληροφορίες η εταιρεία. Μας δίνει ότι με ενεργοποιημένο το Active Noise Cancellation, την ενεργεία κύρωσης θορύβου δηλαδή, όταν παίζουμε μουσική μπορούμε να έχουμε συνεχόμενη αναπαραγωγή μέχρι 4 ώρες με τις μπαταρίες των ακουστικών. Επιπρόσθετα μετά μπορούμε να τα βάλουμε τα ακουστικά να φορτίσουν εδώ, οπότε παίρνουμε περισσότερη ενέργεια. Εάν έχουμε απενεργοποιημένη την ενεργεία κύρωσης θορύβου, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τις 7 ώρες αναπαραγωγής μουσικής. Στις φωνητικές κλήσεις διαφοροποιούμαστε λίγο ως προς την απόδοση της μπαταρίας. Μιλάμε για 2,5 ώρες με ενεργοποιημένο το Active Noise Cancellation ή 3 ώρες με απενεργοποιημένο. Η φόρτιση, όπως είπαμε, γίνεται με το καλώδιο USB-C που βλέπουμε και εδώ, είναι 5V, 1,2A στα 6W ή αλλιώς μπορούμε να το φορτίσουμε ασύρματα με 2W. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 40 λεπτά για τα ακουστικά όταν το τοποθετούμε στη θήκη φόρτισης. Από εκεί και πέρα είναι περίπου 1 ώρα για τη θήκη φόρτισης με καλώδιο όταν δεν έχουμε τα ακουστικά τοποθετημένα μέσα ή περίπου 2 ώρες για τη θήκη φόρτισης
όταν τη φορτίζουμε ασύρματα, επίσης χωρίς ακουστικά. Όσον αφορά τα ακουστικά, οι διαστάσεις τους είναι στο ύψος 26 χιλιοστά, στο πλάτος είναι 29,6 χιλιοστά και στο βάθος τους είναι 21,7 χιλιοστά. Το βάρος αναακουστικό είναι 6,1 γραμμάρια. Για τη θήκη φόρτισης, το μέγεθός της είναι στα 70 χιλιοστά το ύψος της, στα 51,3 χιλιοστά το πλάτος της και το βάθος της είναι στα 24,6 χιλιοστά. Το βάρος της θήκης είναι στα 60 γραμμάρια. Άρα δηλαδή συνολικά μιλάμε για 60 γραμμάρια συν 6,1 συν 6,1. Άρα 60 και 12,2, 72 γραμμάρια συνολικά. Τα ακουστικά σαν ακουστικά έχουν οδηγό, η μεμβράνη δηλαδή αυτή που παράγει τον ήχο, ο οποίος είναι στα 10 χιλιοστά. Τα συγκεκριμένα έχουν Bluetooth 5,2, βέβαια λέει επίσης ότι υποστηρίζουν ανίχνευση φθοράς, αυτό από ό,τι καταλαβαίνω γιατί δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, είναι το να εντοπίζουν τα ακουστικά πόσο καλά απομονώνουν τον ήχο και πόσο καλά αναπαράγεται η μουσική όταν παίζουμε ή όταν μιλάμε. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Από εκεί και πέρα, τα ακουστικά σαν ακουστικά υποστηρίζουν να ανοίγουμε το καπάκι της θήκης και να αναγνωρίζει το κινητό κατευθείαν ότι τα έχουμε ανοίξει και να συνδέεται. Έχουν έναν επιπρόσθετο αισθητήρα, ο οποίος λέγεται bone sensor. Το bone sensor βοηθάει τα ακουστικά, πέραν του να ακούνε τη φωνή με την οποία μιλάμε στο συνομιλητή μας από τα συγκεκριμένα ακουστικά, το bone sensor διαβάζει και τον ήχο όπως τον νιώθει, να το πω έτσι, με τη δόνηση, όπως περνάει δηλαδή μέσα από το κόκαλό μας. Στην ενεργεία κύρωσης θορύβου έχουμε κάποιες επιλογές όπου είναι Active Noise Cancellation, Call Noise Cancellation, Awareness Mode και Voice Mode. Αυτά δηλαδή διαφοροποιούν την ένταση με την οποία είναι ενεργή η ακύρωση θορύβου, δηλαδή είτε μπορούμε να απομονώνουμε πλήρως στο μέγιστο δυνατό που μπορούν τα ακουστικά τον εξωτερικό θόρυβο που έρχεται στα αυτιά μας, είτε μπορούμε να ακούμε ένα μέρος αυτού για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται στο περιβάλλοντα χώρο και να μην έχουμε θέμα να χτυπήσουμε, να πέσουμε κάπου ή οτιδήποτε, ή μπορούμε, ας πούμε, όταν μιλάμε με κάποιον άλλον που μπορούμε να βρούμε στον δρόμο ή κάποιον στη δουλειά ή οτιδήποτε, να ακούμε και αυτούς, αλλά να ακούμε και αυτό που ακούμε στα ακουστικά μας. Από εκεί και πέρα έχουμε 2 χρόνια εγγύηση από την εταιρεία και βγαίνουν σε 3 χρώματα. Είναι δηλαδή κάτι βασικό για κάποιους. Έχουμε το κεραμικό άσπρο, αυτό δηλαδή που έχω εγώ εδώ πέρα, το carbon black και έχουμε και το silver frost. Το silver frost είναι λίγο πιο glamorous, να το πω έτσι, αλλά από εκεί και πέρα αυτό σαφώς έχει να κάνει με το τι αρέσει στον καθένα. Αν προσπαθήσουμε να τα συνδέσουμε, για να το δω κι εγώ, θα βάλουμε τα ακουστικά εδώ πέρα μέσα. Οπα, δείτε λίγο. Είναι η συσκευή εδώ πέρα. Είναι η πρώτη φορά που τα βγάζω από τη συσκευασία, όπως είδατε, δεν έχουν συνδεθεί καθόλου με το κινητό. Το κινητό, το τονίζω και πάλι, είναι το Huawei P30 Pro. Έρχομαι λοιπόν εγώ εδώ, ανοίγω τα ακουστικά και βγάζει κατευθείαν αυτό εδώ πέρα ότι είναι τα Huawei FreeBuds Pro και αν θέλω να προχωρήσω σε σύνδεση. Κάνω εγώ κατευθείαν τη σύνδεση. Τα συνδέει, μας δείχνει απευθείας και την μπαταρία και από εκεί και πέρα είναι έτοιμη. Έχει πετύχει επιτόπου και μία αναβάθμιση η οποία έχει βγει για τα ακουστικά. Μπορούμε να επιλέξουμε να την κατεβάσουμε. Απλά εδώ πέρα για να μπορέσει να γίνει η ενημέρωση στα ακουστικά πρέπει αυτά να είναι τοποθετημένα μέσα στη θήκη. Δεν πρέπει να τα βγάλουμε γιατί αν τα βγάλουμε θα διακοπεί η ενημέρωση και μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Συνεχίζοντας μετά την ενημέρωση που έγινε στο λογισμικό των ακουστικών, να πούμε και τα βασικά άλλα στοιχεία. Αυτά τα ακουστικά επάνω έχουν διπλή κεραία όσον αφορά το Bluetooth για να μπορούν να έχουν καλύτερη συνδεσιμότητα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτά λειτουργούν με αισθητήρα. Εδώ πέρα δηλαδή μέσα έχουν αισθητήρα και λειτουργεί ως εξής. Ακουμπάμε παρατεταμένα εδώ, ενεργοποιεί την ακύρωση θορύβου. Αν κάνουμε σύρσιμο προς τα πάνω, το swipe που λέει η Huawei, προς τα πάνω ανεβάζει το θόρυβο, την ένταση δηλαδή με την οποία ακούμε. Αν κάνουμε swipe down, αν κάνουμε δηλαδή τρίψιμο, άγγιγμα προς τα κάτω, αντίστοιχα κατεβάζει την ένταση του θορύβου. Αν τσιμπήσουμε μία φορά, όπως το λέει η Huawei, κάνουμε δηλαδή αυτό, ενεργοποιούμε και σταματάμε την μουσική,
Όπως επίσης απαντάμε και τερματίζουμε μία κλίση. Αν τσιμπήσουμε δύο φορές, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Αν τσιμπήσουμε τρεις φορές, πάμε στο προηγούμενο τραγούδι. Αυτά είναι πάρα πολύ απλά σαν λειτουργίες, τα έχουν τα περισσότερα ακουστικά. Απλά τα περισσότερα ακουστικά τα έχουν στον αισθητήρα που έχουν εδώ πέρα επάνω. Να τονίσω επίσης κάποια πράγματα που είναι βασικά. Τα ακουστικά τα συγκεκριμένα έχουν κάποια κομμάτια, κάποιες λειτουργίες, τις οποίες για να κάνουμε χρήση αυτών θα πρέπει να έχουμε εγκατεστημένη την εφαρμογή Huawei AI Life. Μπορούμε να την εγκαταστήσουμε σε κινητό Android. Εάν έχουμε Huawei κινητό, την εγκαταστούμε από το App Gallery. Εάν δεν έχουμε, κάπου εδώ πέρα μέσα στα χαρτάκια πρέπει να έχει ένα QR code. Αυτό εδώ πέρα το QR code. Αν λοιπόν δεν έχουμε Huawei συσκευή, κάνουμε ανάγνωση αυτό εδώ πέρα του κωδικού, μας μεταφέρει σε μια σελίδα της Huawei και από εκεί κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε την εφαρμογή AI Live για να μπορούμε να κάνουμε χρήση. Η εφαρμογή αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε το Wear Detection, να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε κάποιες άλλες λειτουργίες. Αν το δείτε δηλαδή, εδώ είμαστε στα FreeBuds Pro. Αυτό δείχνει ότι είναι συνδεδεμένο. Επίσης εδώ πέρα, αν το δούμε, δείχνει ότι έχουμε αυτή την ποσότητα μπαταρίας στις συσκευές μας και επίσης μπορούμε να κάνουμε έλεγχο της ενεργής ακύρωσης θορύβου, όπου μας δίνει δυνατότητα για εξουδετερώση θορύβου, να το έχουμε απενεργοποιημένο ή να έχουμε ενεργή την αντίληψη. Ενεργή την αντίληψη σημαίνει να ακούμε το συνομιλητή μας. Στα υπόλοιπα μπορούμε να διαλέξουμε τις συντομεύσεις, ούτως ώστε να ξέρουμε τι ενέργεια θέλουμε να κάνει το κάθε ακουστικό μας με ένα τσίπημα, με διπλό τσίπημα, με τριπλό τσίπημα. Το επιλέγουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε επίσης τι θέλουμε να κάνει το κινητό μας με παρατεταμένο τσίπημα ή με το σύρσιμο, με το swipe down ή swipe up. Και κάποια άλλα πράγματα όπως την ανίχνευση φθοράς που μας λέει από εκεί και πέρα τι πρέπει να κάνουμε ή να κάνουμε την ενημέρωση από εδώ, όπως μου το έκανε εμένα προηγουμένως, και να χειριστούμε γενικότερα όλες τις λειτουργίες που παρέχουν τα συγκεκριμένα ακουστικά, ακόμα και να δούμε ποια είναι η υπολοιπόμενη ενέργεια μπαταρίας της θήκης. Σαφώς τα ακουστικά τα συγκεκριμένα μπορούν να συνδεθούν με δύο συσκευές, όπως το αναφέρει μέσα στη σελίδα της και η Huawei, άρα μπορούμε να τα έχουμε ταυτόχρονα συνδεδεμένα με το κινητό μας και με το tablet μας ή με το κινητό μας και τον υπολογιστή μας για να κάνουμε χρήση αυτών. Και όταν, ας πούμε, τα έχουμε συνδεδεμένα με τον υπολογιστή και έρχεται κάποια κλίση να χτυπάνε και να μπορούμε να απαντήσουμε χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε σύνδεση, αποσύνδεση ή οτιδήποτε. Εμένα γενικότερα αυτά μ' αρέσανε πάρα πολύ σαν ακουστικά και μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι διαφορετικά και είναι τετραγωνισμένα. Δεν είναι δηλαδή αυτό το συνηθισμένο πια που είναι όλα στρογγυλά. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι πολύ βολικό το ότι έχουν ασύρματη φόρτιση, το ότι έχουν USB-C και το τονίζω και αυτό. Η ασύρματη φόρτιση λειτουργεί και με την αντίστροφη φόρτιση που παρέχει το κινητό της Huawei και κάποια άλλα καινούργια, νομίζω πλέον το παρέχει και η Samsung και θα αρχίσει, αν δεν το έχει κάνει ήδη, να το παρέχει και η Apple. Άρα μπορούμε, αν δεν έχουμε κάποιον φορτιστή εύκαιρο, αλλά έχουμε μπαταρία στο κινητό και αυτά δεν έχουν, να ενεργοποιήσουμε την αντίστροφη φόρτιση, να το βάλουμε εδώ και να αρχίσει να φορτίζει. Αυτά από μένα και το unboxing από τα ακουστικά της Huawei, τα FreeBuds Pro. Όσον αφορά τώρα τη χρήση, το μόνο που μπορώ να σας πω συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα ακουστικά τα οποία έχετε δει κατά καιρούς εδώ πέρα να ανοίγω και να δοκιμάζω, εκτός από τα FreeBuds 3i που είναι πάλι της Huawei, είναι ότι πέρα από τη μουσική, στην οποία μουσική τα περισσότερα, αν όχι όλα τα ακουστικά, είχαν πάρα πολύ καλή απόδοση, με τα συγκεκριμένα, όπως και με τα FreeBuds 3i, σε ακούει κανονικά ο συνομιλητής σου, μπορείτε να κάνετε μία πάρα πολύ καλή συζήτηση, να μπορέσετε να συνεννοηθείτε, να πείτε ό,τι θέλετε, ενώ στα άλλα υπήρχε πάντα ένα πρόβλημα και μία δυσλειτουργία. Όσον αφορά την ενεργία ακύρωσης θορύβου, είναι πάρα πολύ καλή, βέβαια σε δρόμο με πάρα πολύ κίνηση δεν κάνουν την πλήρη απομόνωση την οποία θα θέλαμε να έχουμε. Δεν πειράζει όμως, γιατί ούτως ή άλλως κόβουν πάρα πολύ τον ήχο. Σίγουρα βοηθάει επίσης το γεγονός ότι πέρα από την πλήρη ενεργία κύρωσης θορύβου έχουν και τη δυνατότητα να ακούμε το συνομιλητή μας, και δεν εννοώ το συνομιλητή μας που έχουμε στο τηλέφωνο, αλλά αυτόν που έχουμε απέναντί μας, γιατί έχουν, πώς λέγεται, είναι αυτή η επιλογή όπου ναι μεν ακούς τη μουσική, αλλά ταυτόχρονα τραβάει και τη φασαρία απ' έξω, άρα μπορείς να τα κάνεις και τα δύο χωρίς να νιώθεις ότι σε απομονώνει ή ότι σου κόβει κάτι ή οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση είναι εκπληκτικά, σαν αγορά για εσάς, για κάποιο δώρο ή για οτιδήποτε, σίγουρη επιλογή. Λειτουργούν και με κινητά Huawei μόνο και με οποιοδήποτε άλλο κινητό, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, ούτως ή άλλως χρησιμοποιούν Bluetooth 5. Το μόνο κακό τους, συσταγωγικά, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι ότι δεν είναι αδιάβροχα. Δεν λέει δηλαδή η Huawei ότι αυτά αντέχουν
σε υδρότα ή σε κάτι ή σε οτιδήποτε. Τα χρησιμοποιείτε ωστόσο άνετα, δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε και είναι και πάρα πολύ ελαφριά. Αυτά από μένα, είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας, εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και να πατήσετε το καμπανάκι για να παίρνετε τις ειδοποιήσεις, να προσέχετε, μείνετε ασφαλείς, θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Σας χαιρετώ, γεια σας!